όπως έλεγε και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ σε όλους τους πρώην συζύγους της, δεν θα σας κρατήσω πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, δήμαρχοι, έχουμε πολλούς εκλεκτούς προσκεκλημένους απόψε και σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην πρώτη έκθεση επιχειρηματικότητας της επαρχίας μας, η οποία αποτελεί για μας υλοποίηση του προγράμματος δράσης του ΕΒΕΑ για προβολή των μελών μας στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Αρχίζουμε σήμερα με συνδιοργανωτή την Επιτροπή Βιομηχάνων Φρενάρους και σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Με σύνθημα λοιπόν γνωρίζω και αναδεικνύω τις επιχειρήσεις του τόπου μου, εγκαινιάζουμε μια προσπάθεια για τοποθέτηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών μας εκεί που της αξίζει. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η εξωστρέφεια και το στοχευμένο εφάνταστο μάρκετινγκ είναι το καλύτερο αντίδοτο. Το επιχειρηματικό σχέδιο του ΕΠΕΑ περιλαμβάνει ήδη εκθέσεις, road shows, παρουσιάσεις σε ξένους επενδυτές και απευθείας επαφές. Φέτος, στην προσφυγιά και σε μια περίοδο πρωτοφανούς για την Κύπρο οικονομικής κρίσης, το ΕΠΕΑ συμπληρώνει 60 χρόνια σταθερής αξίας και προσφοράς στην πόλη και επαρχία Μοχώστου. Στηρίζουμε τα μέλη μας που είναι σκορπισμένα και δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνουμε τις προσπάθειες μας στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Βασικός μας στόχος η ενδυνάμωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Σε λίγους μήνες θα έχουμε λεπτομερές πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ελεύθερης επαρχίας μας. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι η ανάπτυξη αποτελεί λύση για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας που ταλαιπωρείται αφάνταστα λόγω της υποχρεωτικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το ΕΒΕΑ πιστεύει ότι η δυναμική ανάπτυξη της επαρχίας μας περνά μέσα από μια σειρά εφάνταστων έργων που θα κάνουν τη διαφορά. Θα διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα και θα απευθυνθούν σε νέα τμήματα αγορών, αυτό που λέμε niche markets. Εδώ αναφέρομαι σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τις κατασκευές, τη γεωργία. Αναμφίβολα, η παγκοσμιοποίηση έφερε τρομακτικές αλλαγές στο διεθνή ανταγωνισμό, για παράδειγμα στον τουρισμό, αλλά και στις κατασκευές. Η Κύπρος σήμερα ανταγωνίζεται με άλλες 170 χώρες, ενώ η επαρχία μας διεκδικεί το δικό της μερίδιο στη Μεσόγειο των 100 εκατομμυρίων τουριστών. Μάλιστα, σε μια περίοδο όπου πολλά από τα εμπλουτιστικά έργα που ζητούμε για χρόνια τώρα είναι ακόμα υπομελέτη. Σημειώστε ότι απέναντί μας στις αχτές της Τουρκίας λειτουργούν σήμερα 40 μαρίνες και σε ένα μόνο ριζόρτ, αυτό του Μπέλεκ, διαφημίζουν 14 γήπεδα του γκολφ και τουρισμό ολόχρονα. Εκτός από την υποχρεωτικότητα της επιχειρήσης της επαρχίας μας, μαστίζει και το πρόβλημα της επικερδότητας και της ανεργίας των νέων. Δεν είναι μόνο οι χαμηλές τιμές των ξενοδοχείων, το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων ή η πολυλειτουργία των κέντρων αναψυχής και καταστημάτων που πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι και το πραγματικό καθαρό όφελος, κύριε Υπουργέ, που προκύπτει στην οικονομία από τον τουρισμό. Έχουμε το 40% των διανυκτερεύσεων παγκυπρίως. Τι μας απομένει όμως από τα λεφτά που εισπράττουμε? Φιλοξενούμε 800.000 τουρίστες το χρόνο που μας αφήνουν 600 εκατομμύρια στην επαρχία μας. Πόσα από αυτά φεύγουν στο εξωτερικό για αγορές προϊόντων που καταναλώνονται εδώ?
Φοβάμαι το ποσοστό είναι ψηλό, γιατί τα ξένα προϊόντα έχουν ήδη κατακλείσει την επαρχία μας και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Επιπλέον, 10% του εισοδήματος από τον τουρισμό καταλήγει στο δημόσιο. Πόσα όμως από αυτά επιστρέφουν στην επαρχία? Είναι γι' αυτό που όλοι μας θα πρέπει να στηρίξουμε τις δικές μας βιομηχανίες και παραγωγούς. Ο τουρισμός θα πρέπει να αφαιθεί να πέσει τον καταλυτικό και πολλαπλασιαστικό του χαρακτήρα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τα ωφέλη θα πρέπει να καλύψουν όλες τις κοινότητες για να έχουμε μια ισοσκελισμένη ανάπτυξη. Το στρατηγικό σχέδιο του ΕΠΕΑ θα περιλάβει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ενδοχώρα που θα περιλαμβάνει έργα ανάπτυξης σε όλες τις κοινότητες. Επίσης, με την ενεργό συμμετοχή μας στην εκπόνηση του τοπικού σχεδίου της επαρχίας μας, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κοινότητες της επαρχίας που συμμετέχουν στο κοινό συμβούλιο. Σαν ΕΠΕΑ, το όραμα μας είναι για τον τουρισμό. Απεγκλωβισμός από το υφιστάμενο μοντέλο. Τουρίστες 365 μέρες το χρόνο και αύξηση του καθαρού κέρδους από τον τουρισμό. Ποιότητα και lifestyle στις διακοπές. Για την βιομηχανία, το όραμα μας είναι η ανάδειξη των βιομηχανικών προϊόντων μέσα από τη στήριξη των βιομηχανικών περιοχών. Η σημερινή εκδήλωση είναι καθαρά έναν παράδειγμα και μάλιστα παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική του φρενάρους. Ο τομέας των κατασκευών, πράσινη ανάπτυξη, μηδαμινή ενεργειακή κατανάλωση, τουρισμός επάπλεον σε άλλα επίπεδα. Εκπαίδευση. Θέλουμε να καταστεί η επαρχία μας διεθνές κέντρων εκπαίδευσης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και ήδη έχουμε σχέδια. Γεωργία, ανάδειξη γεωργικών προϊόντων, διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, βιολογικές καλλιέργειες και excellent value for money. Αυτός θα είναι ο στόχος. Όλες μας οι ενέργειες πρέπει να είναι συλλογικές, συντονισμένες και να τις διακρίνει η πιστικότητα, η εξωστρέφεια και η διεκδικητικότητα. Καλούμε όλους σε συστράτευση και συμπόρευση για υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα περισσότερα από 20 έργα που θα κάνουν τη διαφορά και θα δώσουν μια άλλη διάσταση και δυναμική στην οικονομία της επαρχίας έχουν ήδη τροχιοδρομηθεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Μαρίνα της Αγίας Νάβας, η Μαρίνα του Προδαρά, ο ποταμός του Λιοπετριού, το γήπεδο γκολφ, οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι, διαδρομές γευσηγνωσίας στην ενδοχώρα, τα ναυάγια για τον τουρισμό των καταδύσεων, το Διεθνές Προπονητικό Κέντρο Αγίας Νάβας, το Κολυμπητήριο Δερίνιας, το Παλέτε Σπορ, η Ακαδημία του Τουρισμού, το Πολυδύναμο Κέντρο στο Φρέναρος, που είναι το όραμά μας να δημιουργήσουμε εκεί το Πολυδύναμο Κέντρο και να έχουμε και τα γραφεία μας στον χώρο αυτό. Ο υδατοφράκτης του δάσους της Άχνας, η λίμνη του Παραλιμνίου, το αμφιθέατρο, βιολογικές καλλιέργειες, το κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης το οποίο συμπληρώνεται και μια σειρά από πολλά άλλα έργα πολύ ψηλού επίπεδου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή από μέλη του ΕΒΕΑ. Πρέπει να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Αμβούργο όπου με το ΚΕΒΕ και τον Κυπρογερμανικό Σύνδεσμο των Επιχειρηματικών είχα την ευκαιρία να κάνω παρουσιάσεις των έργων και της επαρχίας μας. Πρόσφατα παρουσιάσαμε και το Πρωτοποριακό Πολυκέντρο Πολλαπλών Χρήσεων το οποίο θα μας δώσει το δικαίωμα έντονης συμμετοχής στον τομέα του πολυλιστικού, συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού, ενώ η περίληψη και σε αυτό του καζίνο θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στη χρηματοδότηση του έργου. Το Ocean Hall αναμφισβήτητα θα γίνει σημείο αναφοράς για την επαρχία μας, την Κύπρο και τη Μεσόγειο. Για τα έργα που ανέφερα θα πρέπει να δαπανηθούν 800 με 850 εκατομμύρια ευρώ. Τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν στην Κύπρο.
Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε ξένους επενδυτές ότι η επαρχία μας έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και προοπτικές να καταστεί το θέρετρο της Ευρώπης ολόχρονα και μάλιστα με αξιώσεις. Για την εξέβρεση των επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό θα πρέπει να συνεργαστούμε με το ΣΥΠΑ, με την αναπτυξιακή εταιρεία Λάρνακα Αμοχώς του, οργανισμούς που ειδικεύονται στον τομέα χρηματοδοτήσεων και φυσικά με το δικό μας το ΚΕΒΕ. Είμαι βέβαιος ότι μέχρι το 2020 η επαρχία μας με την υλοποίηση των πιο πάνω έργων αλλά και εκείνων που προγραμματίζουν κατηδίαν οι Δήμοι και οι κοινότητες, η επαρχία μας θα καταστεί έναν πραγματικό στολίδι σε ένα αξιόλογο οικονομικό, φυσικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Τελειώνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργατητές της έκθεσης, την Επιτροπή Βιομηχάνων της Βιομηχανικής Περιοχής Φρενάρου και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο Άντρο Γεωργίου για την ουσιαστική βοήθεια και συμμετοχή στην προσπάθεια μας αυτή. Τους χορηγούς μας, τους οποίους ήδη ευχαρίστησε ο Αντιπρόεδρος, για τους οποίους πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω, προσωπικά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην προβολή μέσω των χορηγών, γιατί επιτελούν πραγματικά ουσιαστικό έργο και τους αξίζει κάθε έπαινος και φυσικά προβολή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω και στους δικούς μας ανθρώπους που οργάνωσαν την έκθεση, με επικεφαλής τον Πέτρο Πέτρου, τον Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας, τον Σάβα Κωσί, τον Λευτέρη Τρίαλο, τον Αβραάμ Πιτάκη, την Τζοβάννα Λιωτατή, τον Γιώργο Φυλαχτού και φυσικά το δικό μας προϊστάμενο του γραφείου του Παραλιμιού, τον Κώστα, τον Κουμή και τη Φωτεινή βέβαια. Με αυτά σας καλωσορίζω και πάλι και εύχομαι σε όλους μας καλές δουλειές.